προσπαθούσε από την αρχή, και θα το πω και κάτω, να τους αποτρέψω να κάνουν αυτό που θέλανε. Διότι θεωρούσα ότι δεν ήταν μια καλή ιδέα. Και χαίρομαι πάντα όταν τα παιδιά μας υπερβαίνουν. Όταν τα παιδιά πραγματικά καταφέρουν κάτι το οποίο εμείς δεν το προβλέπουμε. Και αυτό είναι το καινούργιο αίμα, αυτό σημαίνει καινούργιες ιδέες, αυτό σημαίνει μέλλον στην επιστήμη μας. Επίσης θέλω να πω ότι τα project αυτά δεν είναι ένα αμιγώς ερευνητικό πρόγραμμα και μόνο. Όπως σας είπανε, είναι κάτι το οποίο οργανώνουν, πρώτα απ' όλα, φτάνουν στην ιδέα μόνοι τους, το οργανώνουν μόνοι τους, το τρέχουν μόνοι τους, παίρνουν χρηματοδότηση μόνοι τους, με κάποια προφανώς βοήθεια και από εμάς, αλλά είναι μια εντελώς σφαιρική προσπάθεια να καλύψει πάρα πολλές και διαφορετικές πτυχές και γι' αυτό ειλικρινά τους αξίζουν απίστευτα συγχαρητήρια. Πόσες ομάδες ερευνητικές τρέχουν αυτή τη στιγμή στο τμήμα σας? Ερευνητικές στα εργαστήριά μας τρέχουν, αν φανταστείτε ότι είμαστε 25 μελίδες, τρέχουν 25 ερευνητικές ομάδες. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ομάδα που δημιουργείται από τους φοιτητές για να τρέξουν ένα δικό τους project. Δεν τους το επιλέγουμε εμείς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν επιλέγουμε εμείς το project, το επιλέγουν μόνοι τους. Και απλώς εμείς τους καθοδηγούμε στα παραστρατήματα, όχι τίποτα άλλο.